Ταϊδίσσα, η οποία την εποχή της οικονομαχίας έφτασε όρθια εν μέσω των κυμάτων. Αυτό ψάλαμε και όταν τελειώσω θα παρακαλέσω τον ιεροψάλτη μας να το ψάλει και να το ακούσετε. Και πώς ένας από τους πατέρας Γαβριήλ, ήταν το όνομά του, Γαβριήλ, επάνω στα κύματα περπατώντας την προϋπάντησε. Την πήγαν στο καθολικό της Μονής, την οποία Μονή έκτισαν οι Ιμμυρίτες από τη Γεωργία, και μιλάμε τώρα από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν βεβαίως. Αλλά την άλλη μέρα η Παναγία βρέθηκε στην πόρτα. Εκείνη την πήραν και πάλι. Εκείνη πάλι στην πόρτα. Και έκτισαν εκεί το ωραίο εκείνο παρεκκλήσιο που φυλάσσεται αιώνες τώρα η Ιερά Εικόνα. Και την ονόμασαν Πορταΐτισσα, διότι ήθελε εκείνη να φρουρεί όλη τη Μονή και να είναι εκείνη στην είσοδο και στην έξοδο των ανθρώπων που προστρέχουν εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο, τον Πατέρα Ναθαναήλ, και ιδιαίτερως τον Πατέρα Χρυσόστομο, ο οποίος είναι σε πολλούς γνωστός, είναι πνευματικών τέκνων του μακαριστού του Πατρός Μωυσέως, εκεί στο ωραίο και πνευματικό κελί του Αγίου Χρυσοστόμου. Και πρέπει να μάθετε ότι εκεί ακριβώς στο κελίο και απ' έξω από το Κυριακό της Χίτης, δίπλα στον πατέρα Μωυσή, είναι κατατεθειμένο και τον ύψαν από το ημίστου αμέσως προκατόχμου του κυρού Αμβροσίου, του αρχιερέως που επίμεναν τη Μητρόπολη εδώ 5 ολόκληρα χρόνια και που ο πατήρ Χρυσόστομος έχει εκεί την ευθύνη, λέγω εντός